Γεια σας, Ευτύχης εδώ. Είναι Τετάρτη, 24 Μαΐου 2012. Ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και αυτές τις μέρες που διάφορα πράγματα τρέχουν, ήθελα απλώς να σας κάνω ένα βιντεάκι, να σας στείλω χαιρετήματα, να σας ενημερώσω για διάφορα που έχουμε τις επόμενες μέρες. Αύριο ξεκινάει η εκπομπή το Food IQ στο TV Μακεδονία, στο Μακεδονία TV. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι εκπομπές τις οποίες τις έχουμε προετοιμάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ψάχναμε πραγματικά έτσι τον καλύτερο τρόπο για να τις δει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος. Και νομίζω ότι το Μακεδονία TV θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί είναι ένα κανάλι που παίζει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα κανάλι το οποίο θα το παίζει ξανά και ξανά και θα το στηρίξει, και αυτό είναι πολύ καλό. Και είναι και εδώ Θεσσαλονίκη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και εγώ χαίρομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις ευχές για καλή επιτυχία. Και όσοι μου ζητήσατε πώς μπορείτε να το βλέπετε είτε στο εξωτερικό είτε σε περιοχές της Ελλάδας που δεν πιάνετε τη Μακεδονία TV, αυτό που σίγουρα θα παίζουν online, όχι την ίδια μέρα, αλλά περίπου με μια εβδομάδα καθυστέρηση θα ανεβαίνουν όλα online τα επεισόδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν είναι μια κλασική εκπομπή μαγειρικής που έχουμε βαρεθεί τόσο πολλές. Έχει, τη λέω εκπομπή τροφίμων, έχει πράγματα που έχουν να κάνουν, μαθαίνουμε. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ψυχαγωγική εκπομπή, θα διασκεδάζετε, θα περνάτε όμορφα, έχετε έτσι ένα ωραίο μισάωρο, αλλά από εκεί πέρα θα μαθαίνετε και χρήσιμα πράγματα. Αυτό είναι ο σκοπός μου, γενικό το ξέρετε. Ο σκοπός μου είναι να αυξήσω διατροφική ευφυΐα του κόσμου. Όχι να πω σε κάποιον να φάει και να μην φάει, αλλά να το ψάχνουμε και να μαθαίνουμε πράγματα. Αυτό συνεπώς, η εκπομπή θα παίζει 5.30 κάθε Πέμπτη και Παρασκευή τα πρωτότυπα επεισόδια και Τρίτη Τετάρτη επαναλήψεις, πάλι 5.30, δηλαδή όλη τη εβδομάδα θα έχετε, δηλαδή αν είστε 5.30 ώρα σπίτι και ανοίγετε τηλεόραση θα το βλέπετε. Δεύτερον, θα έχει και το Σαββατοκύριακο επανάληψη 10.30 το πρωί. Οτιδήποτε πληροφορίες παραπάνω μπορείτε να μπείτε στο foodiq.gr και στο bletsas.gr. Αυτά γι' αυτό. Δείτε το, στείλτε σχόλια. Αν θέλετε, πάρετε και το κανάλι τηλέφωνο και πείτε: α, πολύ ωραία εκπομπή. Να μας βοηθήσετε. Και αυτά. Λοιπόν, δεύτερο πράγμα. Σήμερα έχω ένα σεμινάριο μαγειρικής οικονομίας και αποθήκευσης τροφίμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν προλάβετε να το δείτε κτλ. Τα έχω βάλει στο site. Αύριο Πέμπτη το μεσημέρι 1-1.30 θα είμαι στη ζωντανή εκπομπή του Μακεδονία TV, τα κορίτσια για σπίτι. Ουσιαστικά να πούμε για την εκπομπή και διάφορα έτσι ωραία. Δείτε το και αυτό αν θέλετε, ωραία θα είναι. Μου αρέσουν πάντα έτσι οι ζωντανές εμφανίσεις σε εκπομπές. Το Σάββατο έχει ένα γαστρονομικό tour στη Θεσσαλονίκη, μία βόλτα σε όλα τα ωραία σημεία, αγορές, παλιά μαγαζιά, τροφίμων κτλ. Στο οποίο θα πάω, που διοργανώνει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, είναι 11 με 1 το πρωί. Την Παρασκευή το βράδυ είναι μια άλλη διαδικτυακή εκπομπή στην οποία θα συμμετέχω πάλι για αποθήκευση τροφίμων και μαγειρική οικονομία. Αν σε ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να σε ενδιαφέρουν. Να το ψάξετε, θα βάλω κάποια ανακοίνωση κάπου. Την Κυριακή, μουσικομαγειρέματα το πρωί στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης στο περίπτερο των εκδόσεων Enflow, με την οποία έχουμε βγάλει το βιβλίο μουσικομαγειρέματα, βιβλίο CD. Θα είμαι εκεί. Αν σκέφτεστε να πάτε μια βόλτα στην έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης που ξεκινάει νομίζω αύριο, ελάτε την Κυριακή το πρωί για να τα πούμε για από κοντά. Να θυμηθείτε να βρείτε το περίπτερο, το Enflow. Εκεί θα είμαι, θα πούμε μερικά τραγουδάκια, θέλετε αφιερώσει βιβλία κτλ. Θα πούμε καμιά μιλοσοφία. Θα είναι ωραία. Και μετά την Κυριακή, καπάκι, φεύγω, πάω Κύπρο. Αν είστε Κύπρο, έρχομαι Κύπρο. Πολύ ωραία, έρχομαι Κύπρο για 4 ημέρες, έχουμε εκεί παραστάσεις σε σχολεία και θα κάνουμε κάποια σεμινάρια μαγειρικής στα απογεύματα, κυρίως για παιδιά, αλλά αν είστε και μεγάλοι, ελάτε να τα πούμε, θα είναι ωραία. Λευκωσία βασικά, έτσι, Λευκωσία, αλλά μάλλον στο γυρισμό θα κάνω μια στάση Λάρνακα πριν αναχωρήσουμε το αεροπλάνο για να δω κάποιους από εσάς. Μάλλον θα κάνουμε ένα meeting. Λοιπόν, αυτά. Κάτι άλλο. Την πιο άλλη εβδομάδα θα πάω Λάρισα. Αν είστε Λάρισα, από όλο Τρίκαλα, Καρδίτσα εκεί στην περιοχή, θα μπορείτε να έρθετε στη Λάρισα να τα πούμε από κοντά. Θα έχουμε στο πλάζα κάτι εκδηλώσεις μαγειρικής. Κάθε απόγευμα για 5 μέρες, νομίζω 3, 4, 5 και 6 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες θα τις αναρτήσω πολύ σύντομα. Αυτά για την ώρα. Ελπίζω να περάσετε καλά και να μην σας κούρασα με όλα αυτά που σας είπα. Σε ευχαριστώ πολύ που βλέπετε αυτά τα βιντεάκια και να περνάτε τέλεια. Εχθές είχα πάει πάλι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στην Καλαμαριά, αλλά από την άλλη μεριά, εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, που είναι ωραία παραλία, και είδα πάλι ένα πολύ ωραίο βασίλειο. Τι ωραία που είναι η φύση, μερικές φορές σκέφτεσαι, τι ομορφιά υπάρχει.
Και θέλω να κλείσω με αυτό. Ό,τι και αν γίνεται γύρω μας, να ψάχνετε και να βρίσκετε την ομορφιά που υπάρχει παντού. Παντού. Στα φυτά, στα πουλάκια που κυλαϊδάνε. Παντού, παντού υπάρχει ομορφιά. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η ομορφιά υπάρχει μέσα μας. Βασικά όλα τα προβλήματα λύνονται μέσα μας. Και αν για κάποιο λόγο έχετε κάποιο θέμα το οποίο σας απασχολεί και νιώθετε ότι πρέπει να έρθει κάποιος να σας σώσει, να σας βοηθήσει. Μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει, αλλά όχι ουσιαστικά αυτό σας βοηθήσει. Σας βοηθήσει να βρείτε τον εαυτό σας, να βρείτε τη δύναμη που έχετε μέσα σας. Με πολλούς έτσι φίλους, φίλες που μιλάμε και με την επικοινωνία online που έχουμε τα βίντεο. Αυτό λέω, ότι δεν, για παράδειγμα, δεν θα βοηθήσω ποτέ κανέναν. Εγώ μπορεί να βοηθήσω κάποιον να βοηθήσει τον εαυτό του. Αυτό είναι το σημαντικό. Και πρέπει να το πιάσουμε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας το ίδιο πράγμα. Αν καταφέρουμε να νικήσουμε αυτή τη μάχη με τον εαυτό μας, και δεν είναι μάχη, είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα ταξίδι. Όλη η ζωή είναι αυτό το πράγμα. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και έτσι να βοηθάμε κι άλλους. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καλή δύναμη σε όλους. Κάντε like, subscribe, μοιράστε το βίντεο με τους φίλους σας. Θα τα λέμε σύντομα. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά, τόσα πράγματα. Παραστάσεις, εκδηλώσεις, πράγματα. Ναι, ξέρω, όχι Αθήνα. Λοιπόν, ήταν να έρθω Αθήνα, αλλά λόγω εκλογών και όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν, πάλι αναβλήθηκε μετά τις εκλογές. Sorry. Αλλά τι να κάνουμε, τα έχει. Είναι ωραία Θεσσαλονίκη, ελάτε στη Θεσσαλονίκη. Σκίζει. Φιλάκια. Κι ύστερα έφυγες, κομμάτια έκανες όλα τα πλάνα μου που ήταν για μας τους δυο. Κρίμα τα δάκρυα μου, κρίμα τα λόγια μου, τα τόσα σ' αγαπώ. Τα τόσα